Βέβαια, αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά με κατηγορίες. Για απίθεια και για παράνομη βία. Επειδή σε έναν δασικό δρόμο κάνανε καθιστική διαμαρτυρία. Είναι τόσο τραγικό αυτό, τόσο κατάντια αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΕΛ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται μια αριστερή κυβέρνηση να τα βάζει με ανθρώπους που υπερασπίζονται το μέλλον τους. Και ενώ πριν αυτό το κίνημα το είχε σημαία, έμπλημα έλεγε ο Τσίπρας ότι ήταν οι σκουριές. Λοιπόν, αυτό το έμπλημα το έκανε κουρέλι. Μάλιστα. Το έκανε παρθάλι να το πατάνε. Είναι δυνατόν τέτοια απογοήτευση που νιώθουν κάποιοι άνθρωποι που ψήφισαν, γιατί μερικοί δεν πείθονται εύκολα από κυβερνήσεις και από πολιτικούς. Αλλά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έπεισε πάρα πολύ κόσμο ότι θα έκλεινε αυτό το μεταλλείο. Γιατί οι βουλευτές του μας έλεγαν 25 βγαίνουμε, 26 κλείνει. Πέρασαν από τότε 7 μήνες. Πού το να κλείσει. Μάλιστα. Κυρία Καρίνα, έγινε συζήτηση για το πόσοι εργαζόμενοι εργάζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε προχθές, τις προάλλες μάλλον, για 5.000. Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ένας μεγάλος Δήμος. Ναι. Όλο το εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη είναι 5.500. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται. Τουριστική, γιατί είμαστε μια τουριστική περιοχή, όπως και αν. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, είμαστε στη Χαλκιδική και είμαστε μια τουριστική περιοχή γεμάτη με ξενοδοχεία, με μπαρ, με εστιατόρια, με ό,τι μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει τουρισμός. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δουλεύουν όλοι εκεί, μόνο αυτούς με εξαιρέσεις, χωρίς να βάλουμε μέσα τους μελισσοκόμους, τους κτηνοτρόπους, τους γεωργούς, τους διάφορους άλλα επαγγέλματα που κάνουν, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δημόσιοι υπάλληλοι, τόσο λάθος. Αυτή η απογοήτευση που ένιωσα και την είπα στην τόπια μας βουλευτή, δεν μπορεί ο Τσίπρας να βγαίνει και να λέει για 5.000 θέσεις εργασίας. Τόσο λάθος πληροφορημένος είναι. Ή κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί είμαστε υποψιαζόμαστε, είμαστε πια υποψιασμένοι. Δεν μας πείθει. Δεν μας πείθει εμάς. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει τόσο λάθος πράγματα. Οι θέσεις εργασίας αυτές που λέει η εταιρεία και εμείς αυτές και αυτές να τις βητούμε, είναι για 1.900 εργάτες, εκ των οποίων βέβαια οι περισσότεροι είναι δουλεύουν σε εργολάβους. Αυτό σημαίνει πως όταν ανοίγει ένα δρόμο, ας πούμε, η εταιρεία, παίρνει κάποιο προσωπικό. Όταν τελειώνει ο δρόμος, απολύονται αυτοί οι εργάτες. Δηλαδή, μόλις τελειώσουν αυτά τα έργα, οι υποδομείς, θα απολυθούν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί λοιπόν να συμπεριλαμβάνεις μέσα σε αυτούς που λες τόσους εργάτες. Και αυτοί που μένουν, που τους έχει εταιρεία, πάρα πολλοί από αυτούς, είναι επιδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ. Το κράτος, λόγω του μεταλλεκτικού κώδικα, δεν παίρνει μία δραχμή. Οι εργαζόμενοι είναι πρόσκαιροι. Η καταστροφή θα είναι διαρκής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δύο πράγματα. Μας. Κυρία Καρίνα, είχα ρωτήσει όταν κουβεντιάζαμε πριν από αρκετά χρόνια, όταν άρχισε αυτή η υπόθεση στις σκουριές να παίρνει δημοσιότητα, είχα ρωτήσει το εξής. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, και επαναλαμβάνω τώρα το ερώτημα, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, δηλαδή και το περιβάλλον να προστατευτεί και να υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες? Όχι. Κάνω ξανά το ίδιο ερώτημα, ναι. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Στην Αμερική ο Κλίντον έκλεισε ένα, φανταστείτε, ένα αντίστοιχο έργο, γιατί δεν υπήρχε στην Αμερική η τεχνική υποδομή για να το κάνει, η τεχνική γνώση. Τώρα φανταστείτε σε αυτή την πανανία που ζούμε εδώ, τι τεχνική γνώση υπάρχει. Δεν υπάρχει σήμερα μία τεχνική, μία τεχνογνωσία, ώστε να κλείσει, να δουλέψει, να πάρθει το μετάλλευμα χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μη αναστρέψουμε στο περιβάλλον. Δεν μιλάμε τώρα ότι το παίρνεις κι άντε σε 5 χρόνια δεν θα έχει δέντρα. Δεν είναι η υλοτόμηση το κύριο πρόβλημα. Γιατί στην περιοχή μας υλοτομείται, έχουμε υλοτομικό. Να, δεν ανέφερα τους δασεργάτες πριν, που είναι πάρα πολύ στην περιοχή. Οι άνθρωποι αυτοί αρνήθηκαν να κόψουν τα δέντρα, αν και κόπουν δέντρα, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά το κάνουν με τέτοιο σύστημα ότι σε λίγα χρόνια εκεί που έκοψαν το δάσος θα ξανά είναι δάσος. Μάλιστα. Αυτό τώρα
Εδώ μιλάμε ότι ανακατεύουν τη γη μόνο με τη ηλιοτρίβηση. Βγαίνουν στην επιφάνεια χημικά στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά για τον οργανισμό. Όχι μόνο τον τοπικό, δηλαδή άντε η Μεγάλη Παναγία από την οποία είμαι εγώ θα καταστραφεί γιατί είναι πάνω από το κεφάλι της. Μιλάμε για υπόγεια νερά. Ο υδροφόρος ορίζοντας αυτού του κακάβου υδροφορεί όλη τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα γιατί η Χαλκιδική είναι το στολίδι της Ελλάδας. Θα το καταστρέψεις. Μάλιστα. Για να λένε... πάρει μια καναδική εταιρεία τα λεφτά. Μάλιστα. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, κυρία Καρίνα, τι σας λένε οι βουλευτές, η κυρία Ιγκλέση, νομίζω είναι, έτσι δεν είναι. Η κυρία Ιγκλέση, νομίζω και συνταχυχαμένα. Τι να πω. Λοιπόν, τι σας λέει αυτή, τι σας λένε από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κατάσταση και για όλο αυτό το σκηνικό, για αυτή την υπαροχώρηση, όπως φαίνεται σε αυτό το θέμα. Όπως φαίνεται, λέω, έτσι. Όπως φαίνεται. Και εγώ το ίδιο θα σας πω, γιατί προχθές την είδα. Δεν σημαίνει, την γνωριζόμαστε. Ήμασταν συναγωνιστές με την κυρία Ιγκλέση. Και δεν θα το ρίξω όλο το βάρος στην ίδια. Το ρίχνω όλο στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Η κυρία Ιγκλέση κάνει ό,τι μπορεί. Δεν ξέρω και ποτέ. Γιατί κατά τη γνώμη σας είναι τόσο καθοριστικό. Πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Υπόσχονται πάρα πολλές φορές ότι ναι, θα κλείσω. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό όμως οι υποσχέσεις αυτές δεν έχουν αντίκρισμα φαίνεται. Γιατί όταν σταματάς, χτες η αστυνομία ο Πανούσης έστειλε στρατό πάνω να χτυπάει. Πάνω από οι αστυνομικοί, μικρά κοριτσάκια. Καταλαβαίνετε. Να τα φέρουν πάνω στην άσφαλτο. Οι εικόνες που ζούμε είναι τραγικές για αριστερή κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Κυρία Καρίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Οτιδήποτε συμβεί να το προβάλλουμε και να το συζητήσουμε ξανά και να δούμε τις εξελίξεις σε αυτό το πολύ καθοριστικό για την περιοχή σας θέμα. Εύχομαι να τα πούμε μια φορά με χαρούμενες ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρίνα. Καλή μέρα.